Πάντα θα υπάρχει ένα μικρό κέντρο υγείας για εσάς και βέβαια και μια επικοινωνία μαζί σας από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο που κάνετε. Μαζί σας και εμείς, όποτε μας θέλετε, ό,τι θέλετε από εμάς, είμαστε ανοιχτοί και θέλουμε την επικοινωνία αυτή. Εκπέμπτος το δούμε λοιπόν, θα σας δοθούν κάποιες πλακέτες που είναι το λιγότερο που μπορεί να γίνει σε τέτοιες πράξεις και σε τέτοιο εθελοντισμό. Ο λόγος εσάς λοιπόν από τον Δήμο που φιλοξενήσατε και πραγματικά τους ανθρώπους που θεωρώ ότι είναι καθήκον όλων μας να υποστηρίζουμε τέτοια έργα. Όχι μόνο του κεντρικής αλλά και του Δήμου, ο οποίος ενδιαφέρεται για τους πολίτες του. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και εσάς που υποστηρίξατε όλη αυτή την οργάνωση. Εμείς από τη μεριά μας να πούμε ότι τέτοιες δράσεις πλέον είναι αναγκαίες και ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς ανθρώπους που θεωρούμε ότι πλέον με την εμπειρία σας δεν είστε απλοί γιατροί ειδικότητας, είστε άνθρωποι φτασμένοι, έχετε κάνει ένα τεράστιο κύκλο πάνω στην ειδικότητά σας και από περισσότερο από ό,τι ξέρω και από δικιά μου εμπειρία είστε και καταξιωμένοι σε αυτό που κάνετε. Και η κίνησή σας είναι τεράστια, γιατί αφιερώνετε τον χρόνο σας που είναι υπερπολίτιμος για να εξυπηρετήσετε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην επαρχία και έχουν θέματα με τα κατατόπους κέντρα υγείας, έλλειψη υλικού προσωπικού, με όλα τα γνωστά προβλήματα λόγω των κοινωνικών. Κυρίως ειδικότητα, θα έλεγα η περιφέρεια πάσχει από ειδικότητες. Γιατρούς έχουν, αλλά ειδικότητα. Και είναι μια ανάσα για τον τοπικό πληθυσμό και μια αίσθηση ασφάλειας ότι κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτούς. Εγώ να συνεχίσω με την απονομή των ευχαριστήριων των πλακητών. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ιδραίο, ο συντονιστής της όλης αυτής της δράσης των γιατρών.